Δόξα στον Κύριό μας, αδέλφια, με τη χάρη του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε από τη σελίδα 1000 προς Ρωμαίους επιστολή. Ήττα 28. Προς Ρωμαίους επιστολή. Ήττα 28. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσιν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους εκλειμμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθημών? Επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσιν προς το αγαθόν. Δηλαδή, ό,τι μας συμβαίνει, είτε από εκείνα που θα θέλαμε να μας συμβούν, είτε από εκείνα που απευχόμασταν να μας συμβούν, τελικά θα μας βγει σε καλό. Εξουθενήσεις, κατηγόριες, δοκιμασίες, στερήσεις. Όλα αυτά λειτουργούν υπέρ μας. Φτάνει να το εξεύρωμεν. Και αυτή είναι η σκανδαλώδης εύνοια του Θεού, το γεγονός ότι τελικά όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, ακόμη και σφάλματα εις τα οποία έχουμε υποπέσει, ο Κύριος τα βγάζει υπέρ μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε μετανοήσει για αυτά. Λέει όμως εξεύρωμεν ότι πάντα συνεργούσιν προς το αγαθόν. Πώς το εξεύρωμεν? Άρα εδώ μιλάει για μια προσωπική εμπειρία, η οποία βεβαίως είναι προσωπική για τον Παύλο, αλλά μπορεί να είναι προσωπική και για σένα. Και αυτό το εξεύρωμεν δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της εν Αγίω Πνεύματι προσευχής. Γιατί λίγο πιο πάνω λέει ότι το Πνεύμα το Άγιον συμβοηθεί στα ασθενία ημών, διότι το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν. Εξεύρωμεν όμως ότι κατά Θεόν υπεκετεύει υπέρ των Αγίων. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Προσεύχεται το τι και το πώς. Λέει συγκεκριμένα το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν. Άρα το Πνεύμα το Άγιον, όταν προσευχόμαστε δια ξένων γλωσσών, οι οποίες για εμάς είναι αγνώριστες, αλλά για τον Θεό είναι γνωστές, προσεύχεται προς τον Ουράνιο Πατέρα ευαρεστώντας τον για το περιεχόμενο της προσευχής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή γίνεται. Γιατί μια προσευχή πρέπει να ευαρεστεί τον Θεό. Σε τι? Ως προς το τι ακριβώς του ζητάς και ως προς τον τρόπο που τους το ζητάς. Εμείς το τι να προσευχηθούμε ενώ πρέπει από μόνοι μας δεν το εξεύρουμε, διότι πολύ απλά δεν είμαστε καρδιογνώστες. Επιπλέον έχουμε και μία καρδιά η οποία συνήθως είναι απατηλή
υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς δεν γνωρίζουμε το αύριο. Ο παράκλητος όμως το αύριο το γνωρίζει. Και επειδή ακριβώς γνωρίζει το αύριο, κάνει την τέλεια προσευχή προς τον ουράνιο πατέρα όσον αφορά το περιεχόμενο. Δηλαδή του ζητάει όχι αυτά που εμείς θέλουμε, αλλά αυτά που εμάς μας συμφέρουν. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Δεν ζητάει ο παράκλητος αυτά που μας αρέσουν, αλλά αυτά που μας ωφελούν. Και αυτά που μας ωφελούν, όταν εκπληρώνονται, είναι ασυγκρίτως καλύτερα από εκείνα τα οποία επιθυμήσαμε. Επιπλέον δε, η προσευχή του Αγίου Πνεύματος, πέραν του ότι είναι ευάρεστη στο Θεό προς το περιεχόμενο, είναι ευάρεστη προς το Θεό και όσον αφορά τον τρόπο που αυτή εκφέρεται από εμάς. Γιατί μπορεί κάποιος να προσεύχεται στον Θεό με έναν τρόπο νισταλαίο, ράθυμο, βαριεστημένο. Το Πνεύμα το Άγιο όμως, δια ξένων γλωσσών, ακόμη και αν εμείς είμαστε ράθυμοι ή βαριεστημένοι την ώρα εκείνη, ο παράκλητος όμως δεν είναι ούτε ράθυμος ούτε βαριεστημένος. Που σημαίνει, και εδώ είναι αδέλφια ένα ευλογημένο μυστικό, αποκεκαλυμμένο νησί μας, ότι ναι μεν η προσευχή του Αγίου Πνεύματος μπορεί να προέρχεται από ένα σκεύος το οποίο να μην είναι καλά, να μην είναι τόσο ζέον εκείνη την ώρα στην πίστη, να είναι απογοητευμένο, να είναι και ολίγον ολιγόπιστο, αλλά η προσευχή του παράκλητου από αυτό το σκεύος που αισθάνεται έτσι δεν χάνει ποτέ την θερμότητά του. Δηλαδή μπορεί από έναν χριστιανό απαισιόδοξο να βγει μια προσευχή Πνεύματος Αγίου, η οποία στον ουράνιο πατέρα φτάνει με θερμότητα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι πολύ ισχύει δέης των δικαίων εν θέρμος γενωμένη. Τι ένθερμη προσευχή εγώ να κάνω όταν είμαι απογοητευμένος δια του νοός? Δεν μπορώ να κάνω ένθερμη προσευχή. Το έχω παλέψει πολλές φορές. Νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να κάνει ένθερμη προσευχή όταν είναι απογοητευμένος. Όμως την ώρα που είναι κάποιος απογοητευμένος, εάν αφήσει το Πνεύμα το Άγιο αυτός ο απογοητευμένος να προσευχηθεί δια ξένων γλωσσών, αυτή η προσευχή από τα χείλη τα απογοητευμένα δεν είναι απογοητευμένη, είναι προσευχή φωτιά Πνεύματος Αγίου. Αυτά τα δύο μαζί, το γεγονός ότι ο Θεός ευαρεστείται από το περιεχόμενο της προσευχής αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτή απευθύνεται, οδηγεί τον Θεό εις το να ευαρεστείται. Και όταν ο Θεός ευαρεστείται, τι ακριβώς κάνει? Εις τον άνθρωπο των αρεστών ενώπιον αυτού, ο Θεός δίδει σοφία, γνώση και χαρά. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Ο Θεός δίδει εις τον αρεστών ενώπιον αυτού. Δεν είμαι εγώ ο αρεστός, αλλά από τα χείλη τα δικά μου φεύγει μια θεάρεστη προσευχή. Γιατί? Γιατί είναι η προσευχή του Αγίου Πνεύματος. Αν ήταν απλά η προσευχή του νοός, μπορεί εγώ να του ζήταγα πράγματα που να μην τον ευαρεστούν. Επειδή όμως φεύγει από τα χείλη μου εν Αγίω Πνεύματι προσευχή, αυτό που φεύγει από το στόμα μου, που δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά ο παράκλητος γνωρίζει, είναι θεάρεστη ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός εις των αρεστών ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν. Τι σημαίνει σοφία? Είναι μια άνωθεν πληροφορία η οποία αποκαλύπτει στον άνθρωπο που το πάει ο Θεός. Αυτό σημαίνει σοφία. Να γνωρίζω εξ αποκαλύψεως που αυτός μου δίνει κατά πού το πάει ο Θεός. Γνώση. Δίδει γνώση. Δηλαδή είναι μια επίσης άνωθεν υπερφυσική πληροφορία που μου φανερώνει τι προτίθεται ο Θεός να κάνει ή με ποιον τρόπο πλησιάζεται ο Θεός ή πώς γίνεται αυτό το οποίο δεν ξέρω αλλά πρέπει να το κάνω. Και επιπλέον δίδει και χαρά. Τι να την κάνω τη χαρά? Τη χαρά τη θέλω για να έχω δύναμη. Δύναμη να αντέχω, να υπομένω και να περιμένω. Γιατί λέει η δύναμή μου είναι του Κυρίου η χαρά. Έχοντας λοιπόν ο άνθρωπος τέτοιου είδους δόσεις, επειδή είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού, όχι ο ίδιος αυτός καθεαυτός, αλλά ο παράκλητος που κάνει την τέλεια προσευχή, τότε
μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Θεός δίδει αυτά τα οποία προαναφέραμε. Και εκεί πλέον φεύγουν οι ανασφάλειες και τα ερωτηματικά και τι έρχονται στη θέση τους, τα εξεύρωμεν. Τι εξεύρωμεν? Εξεύρωμεν μετά από την Αναγία Πνεύματι προσευχή ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν, δόξα στο Θεό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό από πριν, γιατί είναι μια γνώση η οποία είναι διανοητική. Κανένας πιστός δεν μπόρεσε να στερεωθεί με κάποιες γνώσεις γενικές, θεολογικές, τις οποίες είχε. Αυτό το εξεύρωμεν δεν είναι μια διανοητική γνώση. Ναι, ξέρω που το γράφει, ξέρω και τι λέει, αλλά δεν το αισθάνομαι ότι είναι έτσι. Γνωρίζω τα εδάφια της γραφής, γνωρίζω ότι απευθύνονται σε μένα, αλλά δεν τα νιώθω να με διεγείρουν, να με ενισχύουν. Πότε έρχονται τα εξεύρωμεν σε επίπεδο επίγνωσης και βεβαιότητος? Μετά την Αναγίω Πνεύματι προσευχή, δηλαδή όταν το Πνεύμα το Άγιο πλημμυρίσει την ψυχή του ανθρώπου, γίνουν οι διανομές και ο άνθρωπος βεβαιωθεί στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα ότι ο Θεός όχι μόνο είναι παρόν, αλλά ότι είναι και μέσα του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βεβαιωθεί, Αναγίω Πνεύματι, ότι ο Θεός είναι μέσα του, τότε αρχίζουν τα εξεύρωμεν, έρχονται οι βεβαιότητες. Λέει συγκεκριμένα στην προς Κορινθίους επιστολή, ο δε βεβαιώνει μας με θυμών εις Χριστόν, είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγισε ημάς με το Πνεύμα Του το Άγιον. Πώς έρχονται οι βεβαιότητες? Με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω πώς είναι εδώ που δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιον. Όσοι δεν έχουν λάβει να το λάβουν, να εξητήσουν το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και όσοι το έχουν λάβει, μην μείνουν σε αυτό, να το αφήνουν το Πνεύμα το Άγιο, να παίρνει τη σκυτάλη της προσευχής. Γιατί αυτή η προσευχή είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Και όταν ο Θεός ευαρεστείται, τότε παρέχει βεβαιότητες. Και τότε ο άνθρωπος ησυχάζει, ηρεμεί και ομολογεί. Εξεύρωμεν ότι πάντα συνεργούσιν προς το αγαθόν. Ακόμη και εκείνα που εκ πρώτης όψος φαίνεται ότι είναι εναντίον μας. Και πράγματι, ότι είναι εναντίον σου, τελικά είναι υπέρ σου. Γιατί? Γιατί έτσι τα φέρνει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Άρα λοιπόν αυτό το εξεύρωμεν σημαίνει ότι εμείς, είναι σαν να λέει ο Παύλος, το έχουμε δει πολλές φορές το έργο αυτό να παίζεται. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και κατ' επανάληψη να συμβαίνει το ίδιο σενάριο, να συμβαίνουν πράγματα που προσευχόμασταν να μην μας συμβούν, τελικά μας συνέβησαν και τελικά είδαμε ότι ήταν για καλό μας. Πόσες φορές δεν ζήτησες από τον Κύριο, Κύριε μη το επιτρέψεις, ευτυχώς ο Κύριος δεν σ' άκουσε και το επέτρεψε και τελικά είπες δόξα στο Θεό Κύριε. Πώς ο Παύλος φτάνει στο σημείο να πει εξεύρω εις τίνα επίστευσα? Από τα αδιέξοδα που ήρθε. Λέτε να παρακαλούσε ο Παύλος κάθε μέρα, Κύριε σε παρακαλώ φέρε με σε ένα αδιέξοδο? Όχι. Όταν όμως ο Θεός τον έφερνε στα αδιέξοδα, τότε καταλάβαινε ο Παύλος με ποιον τρόπο λειτουργεί ο μηχανισμός της Θείας Χάριτος. Δηλαδή, ευδοκώ λέει, χαίρομαι, ευαρεστούμε, διότι ευδοκώ εις τα στερήσεις, εις τους διωγμούς, εις τα σύβρις και εις τα ασθενείας. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και όπως λέει το κείμενο, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Αν δεν τα πέρναγε αυτά, πώς θα γευόταν τη δύναμη του Θεού μέσα του? Και πώς τα πέρασε όλα αυτά? Εξεύρω ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν. Μα δεν υπάρχει τίποτα τελικά το οποίο να λειτουργεί εναντίον μας. Όχι, ιδιαιτέρως τα εναντίον μας είναι υπέρ μας. Και αν ο άνθρωπος αυτό το εμπεδώσει μέσα του, ποταμοί ειρήνης θα πλημμυρίζουν την ψυχή τους. Για ποιο λόγο ο χριστιανός συνήθως είναι δυστυχισμένος? Είναι δυστυχισμένος εξαιτίας των ανεκπλήρωτων επιθυμιών του. Και βέβαια συνηθίζεται,
πολύ στρεβλά και εντελώς παράδοξα, οι πιο δυστυχισμένοι χριστιανοί να είναι αυτοί που νηστεύουν και προσεύχονται. Γιατί θεωρούν ότι η νηστεία και η προσευχή είναι ο τρόπος για να πείσουν τον Θεό να κάνει ο Θεός αυτό που του λένε εκείνοι. Ενώ η προσευχή και η νηστεία είναι ο τρόπος και ο μοναδικός τρόπος να μάθω τι θέλει ο Θεός να κάνω ώστε να τον συναντήσω. Γι' αυτό λέει λοιπόν τώρα εμείς εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν. Γι' αυτό το λόγο και ευαρεστούμε εις τους διωγμούς και εις τα στλήψεις. Τα ίδια είχε πει και ο Αβακούμ 500 χρόνια πριν. Αν και ησυχεί, δεν λέει και αν ησυχεί δεν βλαστήσει, δεν μιλάει υποθετικά, αν και ησυχεί δεν θα βλαστήσει. Αν και ο κόπος της ελέας θα ματαιωθεί. Αν και οι βόες θα κλαπούν από τους στάβλους. Αν και το πίμνιον θα διασκορπιστεί. Δεν σε έχει πιάσει κατάθλιψη ακόμη προφήτη Αβακούμ? Τι Θεός είναι αυτός που σου παρέχει τέτοιες βεβαιότητες ότι όλα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο? Λοιπόν λέει, αν και αυτό θα γίνει και το άλλο θα γίνει και το άλλο θα γίνει, εγώ όμως ξέρω ότι όταν θα γίνονται όλα αυτά, εγώ θα εφράνομαι εις Κύριον των Θεών μου. Γιατί θα είναι παρόν. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό. Θα είναι παρόν. Δηλαδή όλα αυτά που θα σου συμβούν, θα σου συμβούν για να γνωρίσεις τον Κύριο παρόντα στη ζωή σου και να δεις κατά έναν παράδοξο τρόπο ότι τελικά δεν θα βουλιάζεις. Δεν θα βουλιάζεις. Θα συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία δεν θα ήθελες να σου συμβούν. Αλλά τελικά θα βλέπεις ότι αυτά έπρεπε να σου συμβούν, γιατί κάπου το πάει ο Θεός. Το πιστεύεις ότι μέσα από αυτά που περνάς και νηστεύεις για να μην τα περάσεις, κάπου το πάει ο Θεός? Έχει σχέδιο ο Θεός. Έχει σχέδιο ο Θεός και για σένα και για σένα και για όλους μας. Κάπου το πάει ο Θεός. Επιπλέον, δεν είναι μόνο η πληροφορία του Αγίου Πνεύματος ως εσωτερική μαρτυρία μετά από τη διανομή του Αγίου Πνεύματος, είναι και οι εμπειρίες των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Τι είναι η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και συνοπτικές, περιεκτικές εμπειρίες ανθρώπων που ο Θεός χρησιμοποίησε. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην Αγία Γραφή που τα δεινά του, τα αδιέξοδά του και οι φαινομενικές, το τονίζω, φαινομενικές θεοεγκαταλείψεις να μην ήτανε υπέρ τους. Λέω φαινομενικές θεοεγκαταλείψεις γιατί έρχεται η στιγμή που ο Θεός δείχνει σαν να έχει αποσυρθεί παντελώς και να επιτρέπει πράγματα που ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει μάλιστα και υποσχέσεις, δεν περίμενε ότι θα του συμβούν. Ο Θεός δίνει υποσχέσεις. Πριν την εκπλήρωση όμως των υποσχέσεων, περνάει τον άνθρωπο από μια μεγάλη κατεβασιά, η οποία μπορεί να διαρκέσει μήνες και χρόνια. Αλλά, να ξέρουμε, όσο πιο μεγάλη κατεβασιά, τόσο μεγαλύτερη και εξφενδόνηση στην παρουσία και στις ενέργειες του Θεού. Βλέπουμε για παράδειγμα την περίπτωση του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ αδικήθηκε, συκοφαντήθηκε, πουλήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Γιατί? Για να του βγουν όλα εις αγαθόν. Για να έρθει ο ίδιος κάποια στιγμή και να πει στους αδελφούς του, ας μη φανεί σκληρώνει σε εσάς ότι με επολύσατε, διότι τούτο το άφησε ο Θεός να γίνει, επειδή με απέστειλεν έμπροσθεν ημών εις διατήρησιν ζωής. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό? Το έπαθα εγώ για να βρεθούμε όλοι εις διατήρησιν ζωής. Και βέβαια μέσα στη φυλακή ο Θεός τον έκανε προφήτη του, ερμηνευτή εν υπνίων. Και από την φυλακή, εξαιτίας του γεγονότος που έγινε στη φυλακή εκείνη που είδε τα ενύπνια των συγκρατωμένων του που βγήκανε, ακριβώς γι' αυτό έγινε πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Βλέπουμε την περίπτωση του Ιεζεκιήλ. Ο Ιεζεκιήλ είναι προφήτης του Θεού. Για ποιο λόγο να βολοδέρνει μεταξύ των αιχμαλωτιστέντων? Αμάρτησε?
οι άλλοι αμάρτησαν. Και τι φταίει αυτός που οι άλλοι έγιναν ειδωλολάτρες? Δεν τους τα έλεγε? Δεν ήταν άγιος? Δεν ήταν καθαρός? Γιατί πρέπει να ταλαιπωρείται μαζί με τους άλλους? Γιατί τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Γι' αυτό. Και ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων, λέει ο Εζεκιήλ, παρά το ποταμό Χεβάρ, ιδού ηνύχθησαν οι ουρανοί και λόγος Κυρίου έγινε εις εμέ και η χείρ του Θεού εστάθη επάνω μου. Να λοιπόν γιατί πέρασε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γιατί έπρεπε να του ανοιχθεί ο ουρανός. Και βλέπεις, ο ουρανός δεν ανοίγεται άμα σερφάρεις στο ίντερνετ ή άμα τρως πίτσες και βλέπεις ταινιούλες στον καναπέ σου. Δεν ανοίγεται έτσι ο ουρανός. Και τον χρησιμοποίησε με έναν τρόπο μοναδικό. Σε άλλη στιγμή, λέει, πήγαινε στην πεδιάδα μαζί με τους υπόλοιπους ταλαιπωρημένους. Και πήγε στην πεδιάδα. Και περίμενε εκεί περίπου μια βδομάδα, 10 ημέρες. Βλέποντας τι περνάνε αυτοί. Και τότε, πνεύμα Κυρίου εστάθη επ' εμέ και μυελάλησε ο Θεός. Βλέπουμε την περίπτωση του Ιερεμία, ο οποίος έλεγε την αλήθεια. Προφήτευε το θέλημα του Θεού, αλλά εθεωρήθη παρά των συγχρόνων αυτού κάτι σαν αυτό που εμείς τα λέγαμε σήμερα δοσίλογος. Γιατί τι έλεγε? Έλεγε αφήστε και μην αντισταθείτε στην κάθοδο των Βαβυλωνίων. Του λέγανε εκείνη είσαι εθνοπροδότης, θα σε κλείσουμε φυλακή. Και τον έκλεισαν φυλακή. Εκείνος όμως του έλεγε αλήθειες. Και πώς είναι δυνατόν, Κύριε, εγώ να λέω στους άλλους αυτά που μου λες να πω και τελικά, αντί να με συστήσεις στους άλλους και να με δικαιώσεις, οι άλλοι που εσύ με έστειλες να τους μιλήσω με κλείνουν φυλακή. Γιατί το κάνεις αυτό? Και ενώ ήτο και κλεισμένος εις την αυλήν της φυλακής, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία εκ δευτέρου. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Εκ δευτέρου, δηλαδή στη φυλακή του μίλησε 2 φορές. Πες μου κάτι, εάν είσαι στη φυλακή, στην προσωπική σου φυλακή, και σου μιλάει ο Θεός, θέλεις να είσαι ή όχι? Εάν η φυλακή, η προσωπική σου φυλακή, αυτό που περνάς, είναι ο τόπος που θα έρθει ο Κύριος και θα σου μιλάει στο αυτή. Έχεις αντίρρηση? Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι, κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να ακούμε την φωνή του Θεού? Γιατί αυτή η φωνή συνήθως σε κάτι τέτοια περίεργα μέρη ακούγεται. Βλέπουμε για παράδειγμα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πού βρίσκεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και του μιλάει ο Θεός? Στην έρημο. Μήπως περνάς μια προσωπική έρημο που κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά και δεν βλέπεις τίποτα? Σαν αυτό που λέει ο Παύλος, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρέθη αφημών. Έως της παρούσης και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν. Απελπίστημεν και του ζήν, θα πει σε άλλο σημείο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωάννη εν τη ερήμο. Μα στην έρημο δεν μπορούσες να με πας σε καμία ακρογιαλιά? Όχι, όχι, όχι. Στην έρημο. Στην έρημο. Γιατί στην έρημο? Γιατί λέει η Γραφή ότι εκεί μόνο μπορεί η καρδιά να ακούσει τη φωνή του Θεού, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις η καρδιά συντρίβεται. Και το λέει στον προφήτη. Δεν το λέω εγώ. Έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίγνο φέγγοντα. Και λέει η Γραφή, και θέλω εφελκίσει αυτήν εις την έρημον και θέλω λαλήσει εν την καρδία αυτής. Την ελκύω στην έρημο με γεγονότα τα οποία συνήθως είναι δυσάρεστα. Και γιατί την ελκύω? Για να μιλήσω στην καρδιά. Να μιλήσω στην καρδιά. Γιατί το να μιλάς στα ότα δεν αρκεί. Μπενάκης, βγενάκης. Λέει για παράδειγμα, αν θυμάστε, στον προφήτη,
ιδού πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Και λέει ο Κύριος, ταύτη η γραφή επληρώθη εις τα ότα ημών. Αν δεν είναι όμως να επληρωθεί στα ότα ημών, αλλά στην καρδία ημών. Και τους λέει, η γραφή εκπληρώθηκε, ο Θεός μίλησε, αλλά στα ότα σου. Το θέλεμα είναι, θέλεις να σου μιλήσει και στην καρδιά σου. Γιατί στην καρδιά παίζεται όλο το παιχνίδι, εδώ. Τι αποφάσεις θα πάρει εδώ η καρδιά. Άρα λοιπόν τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν. Επομένως, ό,τι επιτρέπει ο Θεός, δεν το επιτρέπει για κανέναν άλλο λόγο, παρά για να μας μιλήσει αυτή την φωνή, όχι απλά να την ακούσουμε, αλλά και να την πιστέψουμε. Και όταν ο άνθρωπος πιστεί σε αυτά που του λέει ο Λόγος του Θεού, τότε εκεί σημαίνεται το τέλος της ανασφάλειας του αύριο. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα μας? Είναι το αύριο. Και γιατί έχουμε πρόβλημα με το αύριο? Γιατί δεν ακούμε τη φωνή του Θεού σήμερα. Παρά το γεγονός ότι ο Θεός σήμερα μας μιλάει. Αλλά εμείς όμως, επειδή δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, επειδή δεν δουλεύουμε με το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο από τη μία πλευρά προσεύχεται στον Ουράνιο Πατέρα δια ξένων γλωσσών, προσευχόμενος το ευάρεστο ενώπιον του Θεού, από την άλλη, φωτιά, την άλλη πλευρά, επειδή είναι φωτιά το Πνεύμα το Άγιο, κατακαίει μέσα μας αγκάθια και τριβόλια. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο, μισή ώρα, μία ώρα, μία μισή ώρα, να γίνει οι καύσεις εσωτερικά, να καούν τα αγκάθια και ο Λόγος του Θεού να έρθει να πέσει όχι σε αγκάθια, αλλά σε γη αγαθή. Όσο πιο πολύ κάποιος δουλεύει με το Πνεύμα, τόσο πιο πολύ ο Λόγος δεν εκπληρούται πλέον εις τα ότα, αλλά εις την καρδία. Και όταν ο Λόγος του Θεού ενωθεί με την πίστη, τότε εκεί έχουμε το θαύμα. Εκεί πλέον ξαστερώνει μέσα ο άνθρωπος. Φωτίζεται. Και όταν ο άνθρωπος φωτίζεται, αρχίζει και αποδέχεται. Τι αποδέχεται? Ενθυμήθητε τας ημέρας, τας προτέρας ημέρας. Ενές, αφού εφωτίστητε, υπομείνατε μέγα αγώνα παθημάτων και φτάσατε στο σημείο να δεχθείτε με τα χαρά την αρπαγήν των υπαρχόντων σας. Προς το παρόν εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε το χαράτσι ή τον ένφια. Και κάνουμε και προσευχές και νηστείες για να ζητήσουμε από το Θεό να μας απαλλάξει από όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά το στήριγμά μας φαίνεται ότι μάλλον είναι στα βλεπόμενα παρά στα μη βλεπόμενα. Όταν όμως ο άνθρωπος φωτίζεται, τότε δέχεται με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων του. Προηγουμένως γύρισα από την Θεσσαλονίκη γιατί είχαμε την σύνοδο και με προϋπάντησε η γυναίκα μου, πολύ εγκάρδια, πολύ ζεστή, Κωνσταντινάκο μου, γλυκέ μου, έλα να σου πω και ένα καλό νέο. Της λέω, οχ, τι έγινε Βάσο μου? Μου λέει, τίποτα, μου λέει 15% μείωση μας κάνανε. Δηλαδή, πόσο? Της λέω, είναι αυτό το υπολόγισμα? Μου λέει, ναι, 200 ευρώ. Πω, 200 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Και αν δεν με στείλουν και εμένα σπίτι μου με τον καινούριο χρόνο, θα μας βάλουν στο ενίο μισθολόγιο. Μείον 100 ευρώ, 300. Άλλα 200-300 που μπαίνουμε μέσα κάθε μήνα. Και τώρα, εξεύρωμεν δε ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν ή εις τους αγαπώντας των Θεών. Συνεργούνε ή δεν συνεργούνε? Οι βουλές που εγώ βουλεύομαι για εσάς είναι βουλές αγαθές, βουλές ειρήνης, για να δώσω εις εσάς το προσδοκόμενον τέλος. Το προσδοκόμενον τέλος του Κυρίου. Δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τον Θεό χωρίς τα εξεύρωμεν, και τα εξεύρωμεν δεν βγαίνουν μέσα από την ψυχή του ανθρώπου εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν κάνει τη διανομή του. Και αν τα μάτια μας δεν είναι εστιασμένα στις πραγματικές ιστορίες των Αγίων Ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι βρέθηκαν σε ανάλογα αδιέξοδα και χειρότερα, τι ανάλογα, και τελικά μέσα από αυτά τα αδιέξοδα είδαν την δόξα του Θεού. Πιστεύεις ότι ο Θεός θέλει να δείξει τη δόξα σου αυτό τον έσχατο καιρό σε σένα? Τη δόξα του σε σένα, στην Εκκλησία του, το θέλει. Και γι' αυτό το λόγο θα επιτρέψει τι? Στενώσεις. Στενά μη πανταχώθεν,
Αλλά μέσα σε αυτά τα στενά το είπε. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που πού οδηγεί. Στη ζωή. Και ποιος είναι η ζωή. Η ζωή είναι πρόσωπο. Η ζωή είναι πρόσωπο. Όχι η ζωή λάσκαρη. Είχε δει ένας αδερφός ένα ενύπνιο με τη ζωή τη λάσκαρη. Ότι ο Κύριος του είπε ότι ζεις μια ζωή λάσκαρη. Έχεις λασκάρη δηλαδή. Φοβερό. Ε? Φοβερό πράγμα. Για δες πώς μιλάει ο Θεός. Έχεις λασκάρη, έχεις χάσει τον αγιασμό σου, έχεις χαλαρώσει πολύ. Η ζωή λάσκαρη, φοβερά πράγματα. Και όμως, κοίτα να δεις, και εμένα μου έχει μιλήσει κάπως έτσι ο Θεός, δηλαδή μιλάει απίστευτα ο Θεός, φτάνει να έχει κανείς το νου του. Οδηγούσα τον δρόμο Καλαμάτα Αθήνα και λέω, Θεέ μου, να το κάνω αυτό, να πάω να μην πάω. Και εκείνη την ώρα, καθώς οδηγούσα και μίλαγα γλώσσες, μιλούσα γλώσσες, ξαφνικά κοιτάζω στα δεξιά, μου στρέφει το βλέμμα και πέφτω σε μια ταμπέλα. Απηγορευμένη ζώνη. Και με το που γίνεται αυτό το πράγμα, πραγματικά πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, λέω, κοίτα να δεις πώς μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός. Μιλάει δια του Αγίου του Πνεύματος. Σε ποιους μιλάει? Σε αυτούς που πραγματικά έχουν διάθεση να τον ακούσουν. Όχι απλά διάθεση να του πούν τι πρέπει να κάνει, αλλά διάθεση να ακούσουν τι ο Θεός έχει να τους πει. Βλέπουμε άλλες περιπτώσεις όσον αφορά το «τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν». Βλέπουμε, τι να πούμε, την περίπτωση του Παύλου και του Σίλα. Έκβαλαν ένα δαιμόνιο. Και ποιο ήταν το ευχαριστώ? Ξυλοφορτώθηκαν μέχρι σκοτωμού και τους ρίξαν σε μια φυλακή. Γιατί? Κύριε, συγγνώμη, εμείς δεν εκβάλαμε το πνεύμα του πίθωνος? Δηλαδή τώρα αυτό είναι η αναπαυσή μας? Να φάμε το ξύλο της αρκουδάς? Και στην εσωτέρα φυλακή? Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει βάλει στο μάτι το δεσμοφύλακα. Μπορεί να ταλαιπωρήσει εσύ, γιατί κάποιον έχει βάλει στο στόχαστρό του ο Θεός. Ναι, το πιστεύεις αυτό? Έτσι εργάζεται ο Θεός. Κάποιοι τρώνε ξύλο για να σώζονται κάποιοι άλλοι. Λέει ο Παύλος, εγώ, λέει, αδελφοί, θα είμαι σε οδύνες για εσάς, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Δηλαδή, συγγνώμη, μέχρι να βάλει αυτός μυαλό, εγώ θα τρώω το ξύλο της αρκούδας, Κύριε. Να βάλει αυτός μυαλό και θα γίνω εγώ, θα είμαι γεμάτος καρούμπαλα και μαστιγωσιές. Δηλαδή, εκείνος δεν βάζει μυαλό, εγώ θα την πληρώνω? Θέλεις να γίνεις σκεύος εκλογής του Κυρίου? Το σκεύος εκλογής του Κυρίου δεν λαμβάνει επαγγελίες ότι εγώ, παιδί μου, γίνε σκεύος εκλογή και θα σου δώσω χάρισμα ιαμάτων, χάρισμα πίστεως, λόγω γνώσεως, λόγω σοφίας, θα σε κάνω ποιμένα, θα σου δώσω διακονία προφήτη. Πάντως αυτά δεν υπόθηκαν στον Παύλο. Στον Παύλο υπόθηκαν άλλα πράγματα. Πήγαινε Ανανία να του πεις, καταρχάς σου λέω εσένα, ναι, ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής. Και πήγαινε να του πεις τι μέλη να πάθει. Τι μέλη να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Γιατί έτσι καλεί ο Θεός τους γνήσιους. Οι γνήσιες προσκλήσεις είναι προσκλήσεις για παθήματα και μέσα στα παθήματα φανερώνεται η δόξα του Θεού, αλλά μέσα από τα παθήματα. Και αν δεχθεί κάποιος να πάθει υπέρ του ονόματος του Κυρίου, τότε θα δει και τη δόξα του. Γι' αυτό λέει η Γραφή στην Επιστολή του Πέτρου, νομίζω αν θυμάμαι καλά, λέει, διότι όσοι πάσχεται δια την εις των Θεών συνείδησιν, τότε το πνεύμα της δόξης θα αναπαύεται πάνω σας. Δηλαδή την ώρα που θα περνάτε αυτά που θα περνάτε, θα ενεργεί ο Θεός μέσα σας και πάνω σας. Και πράγματι, ο Παύλος με τον Σίλα, ξυλοφορτωμένοι, δοξολογούσαν και υμνούσαν τον Θεό και ικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έγινε σεισμός και εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ηνύχθησαν πάσε επίλε και πάντων τα δεσμά ελήθησαν.
Τι είπες, θέλεις να γίνει σεισμός Πνεύματος Αγίου στη ζωή σου? Πόσο είσαι διατεθειμένος να αποδεχθείς μια βασική αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό? Βλέπουμε την περίπτωση του Πέτρου, ο οποίος και αυτός είναι στη φυλακή, η Εκκλησία προσεύχεται. Γιατί είναι στη φυλακή ο Πέτρος? Γιατί πώς αλλιώς θα μάθει και αυτός και εμείς με ποιον τρόπο λάμπει φως εν το οικείμαται? Ναι, στο προσωπικό σου σκοτάδι, στο προσωπικό σου κελί, θα έρθει η ώρα που θα ανάψει φως. Δηλαδή, θα σου πει ο Θεός τι πρέπει να κάνεις. Ή κάτι θα κάνει ο Θεός για χάρη σου. Πώς αλλιώς θα μάθεις τι είναι τρόπο η νύχθη, η πόρτα αφεαυτής? Προσπαθείς να ανοίξεις εσύ την πόρτα. Ποια πόρτα? Τη δική σου πόρτα. Η πόρτα του Θεού, αδέλφια, ανοίγεται μόνη της. Μόνη της ανοίγεται η πόρτα του Θεού. Και πώς ανοίγεται η πόρτα? Σε ποιους? Σε αυτούς που κοιμούνται ήσυχοι όταν τους συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τους τρομάζουν. Γιατί ο Πέτρος κοιμάται ήσυχος εκείνο το βράδυ. Και γιατί κοιμάται ήσυχος ο Πέτρος? Αφού ξέρω ότι την επόμενη μέρα θα του κόψει το κεφάλι όπως και του Ιακώβου. Γιατί κοιμάται ήσυχος ο Πέτρος? Ο Πέτρος κοιμάται ήσυχος γιατί δεν έχει ξεχάσει την υπόσχεση του Θεού. Όταν θα γεράσεις Πέτρο, θα σε ζώσουν κάποιοι και θα σε πάνε εκεί όπου δεν θέλεις. Μα τα γεγονότα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν προλαβαίνω να γεράσω, αύριο πεθαίνω. Αύριο πνίγομαι, αύριο χάνομαι, αύριο χροκοπώ, αύριο με κλείνει φυλακή, αύριο καταστρέφομαι. Όχι. Το τι λένε τα πράγματα, το τι λένε τα γεγονότα είναι άλλο. Και το τι λέει ο Θεός είναι άλλο. Αυτό που λέει ο Θεός θα γίνει. Το πιστεύεις αυτό? Αυτό που λέει ο Θεός θα γίνει. Ο Πέτρος στηρίχθηκε στις υποσχέσεις. Και εσύ να στηρίξεις τις υποσχέσεις του Θεού. Και όλοι μας. Γιατί όλα αυτά τα οποία περνάμε αυτό τον καιρό και κάθε καιρό είναι προσωρινά. Έχουν ημερομηνία λήξεως. Οι υποσχέσεις όμως του Θεού δεν θα τελειώσουν και δεν θα πάψουν να ισχύουν ποτέ. Γιατί ο Κύριος δια δύο πραγμάτων να μεταθέτων, την υπόσχεση και τον όρκο, ή θέλησε να φανερώσει στους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού. Η βουλή αυτή δεν μετατίθεται από τα γεγονότα, από τα αρνητικά συμβάντα. Γιατί τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Και επειδή ο Θεός ήθελε να δείξει στους κληρονόμους της επαγγελίας και της υποσχέσεως το αμετάθετον της βουλής αυτού, μετεχειρίστη ως μέσο τον όρκο. Φοβάσαι, είπες. Ο Θεός έχει ορκιστεί για χάρη σου. Αυτό δε που δεν επιτρέπει σε σένα ο Θεός να κάνει, το κάνει εκείνος. Τι δεν επιτρέπει σε σένα ο Θεός να κάνεις? Να ορκίζεσαι. Αυτό που σε σένα δεν επιτρέπει ο Θεός να κάνεις, το κάνει εκείνος για χάρη σου. Ο Θεός σου υπόσχεται με θορκομοσίας ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Και ποια είναι η ευλογία του Θεού? Η ευλογία του Θεού είναι το σώμα της ταπεινώσεως αυτού, το δικό σου, το δικό μου, να μετασχηματιστεί και να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού. Το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία. Το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Και μέχρι να γίνει αυτό, να είναι μαζί σου και να σε ελευθερώνει. Μέσα από τα... να φανερώνει τη δόξα του και την ισχύν του. Μέσα από αυτά που δεν θα θέλεις να συμβούν, αλλά ακριβώς όταν συμβαίνουν, δοξάζεται αυτό στη ζωή σου. Εξεύρωμεν λοιπόν ότι τα πάντα συνεργούν προς τα αγαθόν. Σε ποιους? Εις τους αγαπώντας των Θεών. Ποιοι είναι οι αγαπώντες των Θεών? Οι αγαπώντες των Θεών είναι αυτοί που άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Οι αγαπώντες των Θεών είναι αυτοί που τον έβαλαν πρώτη προτεραιότητα
στη ζωή τους. Είναι αυτοί που τον αναζητούν ως πρόσωπο με το οποίο επιθυμούν να σχετιστούν. Δεν είναι αυτοί που ψάχνουν να βρουν μέσο για τις βιωτικές τους υποθέσεις. Γιατί βεβαίως, εάν σχετίζεσαι με τον Κύριο, τότε αναλαμβάνει και τα βιωτικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό λέει, ζήτητε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσεντε ημίν. Έτσι δεν λέει. Αλλά αυτοί όμως που τον αγαπούν, είναι αυτοί που τον αγαπάνε ανιδιοτελώς. Ποια είναι αυτοί που τον αγάπησαν ιδιωτελώς? Οι μυροφόρες. Οι μυροφόρες πήγανε και άλυψαν το νεκρό σώμα του Ιησού. Αυτό που ήξεραν, γιατί είχε πεθάνει, ότι πλέον δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτα. Στο παρελθόν τους προσέφερε απαλλαγές από δαιμόνια, από πάθη και από χίλια δυο άλλα πράγματα. Τώρα όμως δεν είχε να τους προσφέρει τίποτα. Και αυτές ξυπνήσανε 4-5 ώρα τα χαράματα και πήγαν να αλείψουν ένα νεκρό σώμα που δεν έχει να τους πει τίποτα. Εσύ όμως μπορείς σήμερα να ξυπνήσεις 4-5 ώρα το πρωί γνωρίζοντας ότι ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει. Αυτές πήγανε γνωρίζουσε ότι δεν θα τους μιλήσει. Ότι δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτα. Και πήγαν να του αλείψουν το νεκρό σώμα. Δεν είχαν τίποτα να του ζητήσουν. Η χαρά τους δεν ήταν να λάβουν κάποιο αίτημά τους. Η χαρά τους ήταν να τον περιποιηθούν έστω και νεκρό. Το αποτέλεσμα ήταν να τον δουν αναισθημένο. Διότι όποιος δεν ζητάει από τον Θεό πράγματα προς ιδιωτική του απόλαυση, χρήση και ειδονή, αλλά ζητάει τον ίδιο τον Θεό για τον Θεό, τότε θα γευθεί το Θεό αναισθημένο και την παρουσία του, την Αγία στη ζωή του. Αυτοί είναι οι αγαπώντες των Θεών. Είναι αυτοί οι οποίοι τον έκαναν επίκεντρο της ζωής τους. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιστεί, έχουν ελκυστεί από την υπόσχεση του Θεού. Θυμάστε τι λέει η υπόσχεση του Θεού στο βιβλίο των Ψαλμών? Επειδή έθεσες επ' εμέ την αγάπη σου, δια τούτοιο και εγώ θέλω σε λυτρώνει, θέλω σε υψώνει, μετά σου θέλω είστε εις την θλίψη σου και όταν μικράζεις θα σου λέω ιδού εγώ. Όταν κράζεις τον Θεό την ώρα της μοναξιάς, την ώρα της στέρησης, την ώρα που δεν έχεις άλλη επιλογή και έρχεται ο Θεός και σου λέει ιδού εγώ, χρειάζεσαι τίποτε άλλο? Όλα περνάνε εκείνη την ώρα και τα προβλήματα μπορεί να μην λύνονται, αλλά ξεπερνιούνται. Και πώς ξεπερνιούνται? Ξεπερνιούνται όταν είσαι στην παρουσία αυτή. Και αυτό στην παρουσία του την προσφέρει πλουσιοπάροχα. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν, που τον θέλουν πάνω απ' όλα. Είναι σαν την ασματίζουσα νύμφη, η οποία, αν θυμάστε εκείνη τη νύχτα, ξύπνησε και δεν τον βρήκε στο πλευρό της. Δεν γύρισε πλευρό. Έψαξε να τον βρει. Και τον βρήκε. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι τους εμέ αγαπούντας, εγώ αγαπώ και οι εξητούντες με θέλουσιν με ευρύ. Αν ψάχνεις τον Χριστό, θα τον βρεις. Φτάνει να τον ψάχνεις με την καρδιά σου, γιατί είναι γεγραμμένον. Και εξεζήτησαν αυτόν, μεθόλης της θελήσεως αυτόν και έδωσε εις αυτούς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, Ιησούς αγαπώντας τον Θεό. Αμήν, αδέλφια. Αμήν. Τα πάντα. Τα πάντα συνεργούν. Όλα όσα συμβαίνουν. Ήρθε το έμφυα. Ήρθε η περικοπή μισθών. Θα περικοπούν και οι συντάξεις. Θα φτάσουν στους 360 ευρώ. Σας παρηγόρησα, το ξέρω. Αλλά τελικά όλα αυτά συνεργούν εις το αγαθόν. Με κάποιον τρόπο ο Θεός θα στέλνει κόρακες. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Θα στέλνει κόρακες. Είτε από εκεί που περιμένεις, είτε από εκεί που δεν το περιμένεις. Αλληλούια. Τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν. Αμήν.